Γεια σας! Σήμερα θα σας δείξω τα αγαπημένα Ιανουαρίου του 2014. Κάποια προϊόντα είναι προϊόντα τα οποία ήταν αγαπημένα μου και το 2013 και τα έχετε δει και σε προηγούμενα αγαπημένα του μήνα. Κάποια άλλα είναι καινούργιες προσθήκες. Πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε με αυτά που έχω να σας δείξω. Από σκιές, κλασικά χρησιμοποίησα πάρα πολύ αυτό το μήνα ξανά τις παλέτες αυτές εδώ πέρα της MUA. Ήταν και στα αγαπημένα του 2013. Και επίσης χρησιμοποίησα πάρα πολύ αυτές τις σκιές. Αυτές που είναι στην πρώτη σειρά, οι οποίες είναι οι matte σκιές από τη Giordana. Την παλέτα αυτή την έχω φτιάξει μόνη μου και έχω βάλει μέσα αυτές τις σκιές και μ' αρέσουν πάρα πολύ γιατί είναι γήινες αποχρώσεις και είναι τελείως matte και όπως γνωρίζετε έχω αδυναμία στα matte χρώματα, οπότε οι σκιές που χρησιμοποίησα περισσότερο ήταν της MUA και αυτές της Giordana. Μετά χρησιμοποίησα πάρα πολύ. Για την ακρίβεια είναι το μόνο καθαριστικό προσώπου που χρησιμοποίησα. Είναι το Pure Active από την Garnier, αυτό εδώ πέρα. Είναι, λέει, αναζωογονητικό τζελ καθαρισμού, μειώνει ορατά τις ατέλειες, ξυπνάει και τονώνει την επιδερμίδα. Έχει εκχύλισμα από grapefruit, ρόδι και βιταμίνη C και είναι για λιπαρές επιδερμίδες με τάση για ατέλειες. Λοιπόν, η δική μου επιδερμίδα είναι κανονική προς μεικτή και δεν μπορώ να πω ότι έχει τάση για ατέλειες. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα πάρα πολύ καλό καθαριστικό, αφαιρεί πάρα πολύ καλά τη λιπαρότητα, το μακιγιάζ, οτιδήποτε τέλος πάντων. Αφήνει πάρα πολύ καθαρό το δέρμα μου. Μυρίζει υπέροχα, έχει ένα άρωμα από πορτοκάλι και σπεριδοειδή και δεν ξέρω, ειλικρινά ειδικά για το άρωμα του μου αρέσει πάρα πολύ. Το χρησιμοποιώ ασταμάτητα από τον Νοέμβριο και έχει κατέβει μέχρι εδώ πέρα. Προβλέπω να μου κρατάει για αρκετό καιρό ακόμα και είναι και πάρα πολύ οικονομικό, στοιχίζει περίπου 4-5 ευρώ. Μετά χρησιμοποίησα πάρα πολύ ένα προϊόν για μαλλιά, είναι αυτό εδώ πέρα της L'Oréal Evnet. Είναι σπρέι που προστατεύει από τη θερμότητα και υποτίθεται ότι είναι και για ίσιωμα. Εμένα το φυσικό μου είναι πρόκα έτσι κι αλλιώς, δηλαδή αυτή τη στιγμή που βλέπετε και γυρίζει είναι επειδή τα πιάνω μέσα στο σπίτι με ελαστιχάκια και δεν ξέρω και εγώ τι. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα αν τα προστατεύει από τη θερμότητα, καθώς θα πρέπει να περάσει καιρός για να το διαπιστώσω αυτό το πράγμα. Αλλά μυρίζει πάρα πολύ ωραία, αφήνει τα μαλλιά μου πολύ ανάλαφρα και μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό στοιχίζει γύρω στα 7 με 8 ευρώ από όσο γνωρίζω. Εγώ το πήρα από το Zampil. Πάρα πολύ ωραίο προϊόν, το χρησιμοποιώ κάθε φορά όταν είναι να στεγνώσω τα μαλλιά μου μετά το μπάνιο. Μετά, άλλο ένα προϊόν περιποίησης προσώπου που έγινε αγαπημένο μου είναι ο Raw Skin Perfection της L'Oréal. Πραγματικά δεν έχω λόγια για αυτό τον ορό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω αντικαταστήσει εντελώς την ενυδατική μου κρέμα. Χρησιμοποιώ μόνο αυτό τον ορό πρωί-βράδυ. Και πραγματικά νιώθω την επιδερμίδα μου τόσο απαλή και τόσο λαμπερή. Πραγματικά έχω δει διαφορά. Και επίσης έχει ένα υπέροχο άρωμα. Πολύ διακριτικό ναι, εμένα, αλλά πραγματικά μυρίζει φανταστικά. Και δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ. Και το χρησιμοποιώ περίπου 2-3 εβδομάδες. Αλλά έχω δει ήδη διαφορά και πραγματικά σας το συστήνω. Αυτό απευθύνεται σε ηλικίες μεταξύ 20 και 30 ετών. Όταν θα το έχω τεστάρει για ακόμα περισσότερο καιρό θα κάνω ανάρτηση και στο blog μου. Μετά, στα μάγουλα χρησιμοποίησα πάλι πάρα πολύ το highlighter της The Balm Mary Luminizer. Είναι αυτό εδώ πέρα. Σας το έχω ξαναδείξει αρκετές φορές. Είναι υπέροχο, το χρησιμοποιώ κάθε μέρα σχεδόν. Για κοψίματα χρησιμοποίησα το top από την NYX, που πάλι σας το έχω δείξει. Είναι αυτό το πάρα πολύ ωραίο ρουζάκι, το οποίο εγώ το χρησιμοποιώ για κοψίματα όμως. Και σαν ρούζα αυτό το μήνα χρησιμοποίησα πάρα πολύ το Baby Doll από την Essence, που είναι αυτό το πολύ ωραίο ροζ ροδακινί. Αυτό ήταν και όλο το αγαπημένο μου ρούζ για όλο το 2013. Μετά για κάποιους μήνες δεν το χρησιμοποιούσα τόσο και τώρα το ξαναθυμήθηκα και το χρησιμοποιώ πάλι καθημερινά. Μου αρέσει πάρα πολύ και θεωρώ ότι ταιριάζει με όλα τα μακιγιάζ. Είναι σχεδόν ματ, έχει ελάχιστο σήμερα, ούτε που φαίνεται στο δέρμα και πραγματικά το λατρεύω. Η μάσκαρα που χρησιμοποίησα περισσότερο ήταν η αδιάβροχη της Ere Due. Σας έκανα και πρόσφατα ανάρτηση στο blog για αυτήν, θα έχω το link από κάτω να την τσεκάρετε. Έχει αυτό το πολύ ωραίο πλαστικό βουρτσάκι. Δίνει πραγματικά πολύ μυκός, πολύ όγκο και πάνω απ' όλα μου κρατάει την καμπύλη. Αυτή φορά και τώρα, δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε τις φλεφαρίδες μου πώς σας φαίνονται. Πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η μάσκαρα. Κάνει ό,τι δεν έκανε καμία άλλη, όσον αφορά την καμπύλη τουλάχιστον. Το μόνο της αρνητικό είναι ότι είναι αδιάβροχη και συνεπώς χρειάζεται κάποιο διφασικό προϊόν ντε μακιγιάζ.
Εγώ χρησιμοποιώ αυτό εδώ πέρα από τη L'Oréal, το οποίο όπως βλέπετε κοντεύει να μου τελειώσει και είναι η δεύτερη συσκευασία η οποία χρησιμοποιώ. Με έχει αφήσει πάρα πολύ ευχαριστημένη και αφαιρεί αρκετά εύκολα την αδιάβροχη μάσκαρα. Και αυτό το μήνυμα είχε και αυτό την τιμητική του, επειδή χρησιμοποιούσα σε συστηματική βάση την αδιάβροχη αυτή εδώ πέρα της Ρεντούε. Πολύ ωραίο προϊόν και αυτό και αρκετά οικονομικό. Στοιχίζει γύρω στα 5 με 6 ευρώ, αλλά συχνά πυκνά μπορείτε να το πετύχετε με 40% μείον, οπότε αξίζει να το τσεκάρετε. Μετά από κραγιόν χρησιμοποίησα κυρίως ματ κραγιόν και χρησιμοποίησα κυρίως φυσικές αποχρώσεις, αλλά επειδή δεν θέλω να σας δείξω πάρα πολλά, θα σας δείξω μόνο ένα, αυτό που χρησιμοποίησα περισσότερο από όλα. Είναι της Wet n' Wild, το In the Flesh, που είναι ένα πολύ ωραίο ροζοκαφέ, να το πω. Είναι αυτό εδώ πέρα τέλος πάντων. Δεν ξέρω, είναι κάπως σαν πιο μήλο, με κόκκινο, με ροζ και καφέ μαζί. Πάρα πολύ ευκολοφόρετο, ματ, κρατάει πάρα πολλές ώρες, πηγαίνει με όλα τα μακιγιάς, πραγματικά το λάτρεψα. Μπορείτε να το βρείτε στο Beauty Joint. Και εγώ συγκεκριμένα το είχα πετύχει και με έκπτωση 20%. Είχα πάρει αρκετές αποχρώσεις. Πραγματικά είναι καταπληκτικά τα κραγιόν της Wet n' Wild και σας τα συστήνω ανεπιφυλακτά. Μετά χρησιμοποίησα πάρα πολύ ένα προϊόν από την Giordana, που είναι αυτό εδώ πέρα, το 12 Hour Made to Last Eyeshadow Pencil στην απόχρωση Continuous Almond. Είναι ουσιαστικά ένα jumbo pencil για τα μάτια. Γράφει κάπως έτσι. Είναι ένα απαλό μπέζ, εγώ το χρησιμοποιώ στην υγρή γραμμή του ματιού. Μου αρέσει πάρα πολύ και κρατάει πάρα πολλές ώρες. Σίγουρα θέλω να το πάρω και σε άλλα χρώματα. Το concealer που χρησιμοποίησα περισσότερα από όλα ήταν κλασικά το Double Wear της Estée Lauder. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο, πραγματικά είναι ένα καταπληκτικό προϊόν. Σας μίλησα γι' αυτό στα αγαπημένα του 13. Για την βάση του προσώπου μου χρησιμοποίησα και αυτό το μήνα πάρα πολύ τη CC της Bioten. Και για αυτήν σας έχω μιλήσει, οπότε δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Πάρα πολύ μου αρέσει. Και ειδικά αυτό το άρωμα. Δεν υπάρχει πραγματικά. Έχω την απόχρωση light και τέριαξε απόλυτα με τον τόνο της επιδερμίδας μου. Δεν προσφέρει καμιά ιδιαίτερη κάλυψη, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ γιατί δίνει μια πολύ ωραία λάμψη και φωτεινότητα και χαρίζει ομοιομορφία στο δέρμα. Και τέλος, ένα ακόμα προϊόν το οποίο έλειωσα και αυτό το μήνα και έχω να σας δείξω είναι το Brow Drama από την Maybelline, που είναι ουσιαστικά ένα προϊόν για τα φρύδια. Έχει αυτό εδώ πέρα το βρουτσάκι. Εγώ καταρχάς να σας πω ότι έχω την απόχρωση Dark Brown. Λοιπόν, αυτό το προϊόν τι κάνει? Γεμίζει ελαφρώς τα φρύδια και ταυτόχρονα τα κρατάει στη θέση τους. Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί δίνει ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα και είναι πάρα πολύ εύκολο στη χρήση του. Δηλαδή απλά χτενίζεις λίγο τα φρύδια και σου έχει γεμίσει λίγο κάποια κενά που έχεις, ξέρω εγώ, και τα κρατάει και στη θέση τους, οπότε είναι ένα πάρα πολύ καλό προϊόν. Πάρα πολύ οικονομικό, στα 6 ευρώ. Και λίγο πολύ αυτά τα προϊόντα χρησιμοποίησα περισσότερο μέσα στο Γενάρη. Θα χαρώ να μου πείτε και τα δικά σας αγαπημένα, αν είχαμε κάποια κοινά. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο, μέχρι τότε καλά να περνάτε και φιλάκια.